Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε μια φόρμα επικοινωνίας και πώς να τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα σας. Πάμε εφαρμογές. Επαφές. Από εδώ πέρα μπορούμε να βλέπουμε όλες τις επαφές που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τις επαφές να τις χωρίζουμε σε κατηγορίες. Πάμε να φτιάξουμε τώρα μια νέα επαφή. Πατάμε νέο. Επιλέγουμε τον διαχειριστή με τον οποίο θα επικοινωνούν ο χρήστης. Μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε κάποια εικόνα, email, μπορούμε να βάλουμε διεύθυνση, τηλέφωνο. Στις διάφορες πληροφορίες μπορούμε να βάλουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, παραδείγματος χάρη ώρες επικοινωνίας. Στις επιλογές προβολής μας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις των επαφών. Εδώ πέρα ό,τι αλλαγές κάνουμε θα είναι μόνο για αυτή την επαφή. Στις επιλογές προβολής επαφής έχει κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις, όπως π.χ. μπορούμε να ορίσουμε απαγορευμένες διευθύνσεις ή κάποιο απαγορευμένο κείμενο. Και στις επιλογές δημοσίευσης μπορούμε να ορίσουμε πότε θα γίνει έναρξη δημοσίευσης, λήξη δημοσίευσης. Μας εμφανίζει κάποιες πληροφορίες, τώρα να ορίσουμε όνομα, παραδείγματο χάρη επικοινωνία, και πατάμε αποθήκευση. Τώρα πάμε να βάλουμε τη φόρμα επικοινωνίας μέσα στο site. Πάμε μενού, διαχείριση μενού, main μενού, εδώ πέρα θα πατήσουμε νέο. Ως τίτλο θα βάλουμε πάλι επικοινωνία. Είδος στοιχείου θα βάλουμε επαφές, μεμονωμένη επαφή. Θα επιλέξουμε την επαφή και πατάμε αποθήκευση. Τώρα αν πάμε στην ιστοσελίδα μας και κάνουμε ανανέωση, θα δούμε την επικοινωνία. Εδώ πέρα είναι επαφή. Εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα είναι άδειο επειδή δεν βάλαμε κάποιες πληροφορίες με τη διεύθυνση ή κάποιο τηλέφωνο. Και εδώ πέρα η φόρμα όπου μπορούμε να στείλουμε email στον διαχειριστή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.